σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα φροντίδας. Καινοτομούμε γιατί μπορούμε. Μέλλον για όλους. Πανίδης Medical. Έχουμε όλοι μας μια αλήθεια. Μια ατέλειωτη δίψα να μεγαλώσουμε. Να νιώσουμε και να ενώσουμε τα κομμάτια μας. Να υπάρξουμε στο σήμερα και στο επόμενο βήμα να βγούμε πιο γρήγορα, πιο σίγουρα. Η ροή, η ορμή και η ανάγκη να δούμε τι κρύβεται πίσω από εκεί. Να ανακαλύψουμε και να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Εκεί όπου ξεκινάει η ζωή, τόσο μικρή, μα μεγαλώνει, μπλέκεται και συνυπάρχει, συνδέεται και γίνεται ένα μεγάλο σύνολο. Αγαπητοί τηλεθεατές του Άστρα, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου». Σήμερα η εκπομπή μας είναι φιλοξενούμενη για ακόμη μια φορά στην πόλη του Βόλου και στην κλινική Άνασα. Δίπλα μου είναι ο εμπορικός διευθυντής της One Health. Μας είχατε μιλήσει, κύριε Ντούμα, σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά ήταν στα Σπάργανα ακόμη αυτός ο όμιλος και σήμερα είμαστε εδώ για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, καταρχάς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση πια να μιλήσουμε για αυτή τη σύμπραξη, για αυτή τη νέα δύναμη που έχετε δημιουργήσει στον νομό Μαγνησίας και θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα έχουμε την ευκαιρία, κυρία Αποστολοπούλου, να δούμε διεξοδικά στην πορεία το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι θα συμβεί ακόμα παραπέρα με τον όμιλο. Γιατί αποτελεί όμιλο υγείας η σύμπραξη αυτή της κλινικής Άνασα και της κλινικής του Αγίου Γεωργίου στις Αλικές και στην σημερινή εκπομπή που είναι και η τελευταία της σεζόν, έτσι, μιας και το καλοκαιράκι έφτασε, θα ήθελα να κλείσουμε αισιόδοξα. Βεβαίως. Να περάσουμε, αν θέλετε, το μήνυμα ότι η πρόοδος στην υγεία και ο εξυγχρονισμός της ωφελεί όλους. Στον όμιλο λοιπόν υγείας One Health στις κλινικές Άνασα και Άγιος Γεώργιος πάμε λίγο πιο μπροστά. Καλωσορίζουμε, αν θέλετε, τη νέα ψηφιακή εποχή στην υγεία και επίσης δεχόμαστε και καλωσορίζουμε επίσης τα υπερσύγχρονα όπλα, τα εργαλεία που έχουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές μας στα χέρια τους στον πόλεμο ενάντια στις διάφορες ασθένειες. Υιοθετούμε, αν θέλετε, μια νέα προσέγγιση. Μια νέα προσέγγιση που αφορά τι, αφορά κυρίως τις ανάγκες των ασθενών μας. Αφορούν αυτό το τρίπτυχο που έχουμε πει αρκετές φορές, την πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία σε όλα τα στάδια, είτε αφορούν οξέα είτε αφορούν χρόνια προβλήματα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την ψηφιακή τεχνολογία, παρέχουμε αναβαθμισμένη φροντίδα, το έχουμε καταφέρει αυτό και σαν σύμπραξη και σαν One Health, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και μεγαλύτερη σαφήνεια, πάντα με ανθρώπινο πρόσωπο, τα προβλήματα των ασθενών. Σήμερα βέβαια θα στοχεύσουμε περισσότερο, θα μιλήσουμε περισσότερο για τον παθολογικό τομέα, γι' αυτό και θα έχουμε σήμερα, θα έχουν οι τηλεθεατές την ευκαιρία να ακούσουν και να δουν πολύ έγκριτους επιστήμονες του παθολογικού τομέα που θα αναφερθούν διεξοδικά σε όλα αυτά. Μίλησα πριν για την ψηφιακή τεχνολογία. Ναι. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας και αυτό που θα αναφέρουμε σήμερα είναι να δούμε διεξοδικά την ψηφιακή καταγραφή. Το πώς παρακολουθείται ο ασθενής στη διάρκεια της νοσηλείας του και πώς παρακολουθούνται οι ανάγκες του και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά βέβαια εννοείται ότι θα μας τα αναλύσουν οι ειδικοί, οι γιατροί. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας προσφέρει τόσο στους ασθενείς όσο και στους θεραπευτές, στους γιατρούς κατά κύριο λόγο, αλλά
είπαμε ότι είναι ομάδα. Είναι, βέβαια, ναι. Έτσι, μα και οι νοσηλευτές νομίζω πιο ακριβώς, εύκολα θα έχουν τις εντολές τους και όλα και αυτά. Και όλο το ιατροτεχνολογικό έτσι, προσωπικό, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τα όπλα τα καινούργια, αξιολογούν καλύτερα, έχουν μια καλύτερη αξιολόγηση, έχουν μια μεγαλύτερη αμεσότητα, υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία, υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Είτε αφορά το διαγνωστικό, είτε αφορά το θεραπευτικό κομμάτι. Αυτά είναι στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματική και διάγνωση και θεραπεία. Έχουμε την χαρά να στελεχώνονται οι κλινικές μας από πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, από, όπως είπα και πριν, από έγκριτους γιατρούς, αλλά και το νοσηλευτικό και παραϊατρικό γενικά προσωπικό. Είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά είναι η ραχοκοκαλιά. Στηριζόμαστε πάνω στους ανθρώπους αυτούς, στηριζόμαστε σε όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό που έχουμε για να πάμε ένα βήμα μπροστά αυτό το πολυπόθητο αγαθό της υγείας. Γι' αυτό τονίζω για άλλη μια φορά ότι η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι σε συνδυασμό με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στον οποίο συνεχώς επενδύουμε και στην One Health και στην Άνασα και στην κλινική του Αγίου Γεωργίου στις Ελικές. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά, αισιόδοξα, ενωμένοι. Μια πορεία που έχουμε διαγράψει και καλύπτουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις ανάγκες των ασθενών μας, όπως είχα πει και την άλλη φορά, ολιστικά. Έτσι, τώρα όμως με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Αντιλαμβάνομαι ότι ο όμιλος One Health πια είναι ένας όμιλος ο οποίος δεν επαναπαύεται, δεν ησυχάζει, δηλαδή ακολουθείτε τις εξελίξεις, τις ακούτε και προσπαθείτε να τις μεταφέρετε μέσα στον όμιλο, καθώς καταλαβαίνω το ζητούμενό σας είναι να προσφέρετε το μέγιστο στους ασθενείς και φυσικά και τις καλύτερες συνθήκες στους ιατρούς σας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανό θέμα υγείας που θα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, έτσι. Πρέπει οι γιατροί να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να έχουν όλα εκείνα τα εργαλεία, τα όπλα που λέω πολλές φορές στα χέρια τους για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό, την ασθένεια. Το ότι είμαστε ανήσυχοι άνθρωποι είμαστε. Ναι. Το αποδεικνύουμε και το έχετε αντιληφθεί. Μα κάθε φορά που κάνουμε μία εκπομπή, πάντα κάτι νέο εντάξει, έχετε να μας πείτε, κύριε Ντουμά. Δεν είναι απλά ότι βλέπουμε τις εξελίξεις, ούτε ότι συμμετέχουμε στις εξελίξεις. Πολλές φορές δημιουργούμε και εξελίξεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το εισπράττουμε και από τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. Όπως είπα και πριν, οδεύουμε προς το τέλος της των εκπομπών για φέτος, οπότε είναι και μια καλή ευκαιρία, μιας και μπήκαμε ουσιαστικά ήδη στο καλοκαίρι, να κλείσω με την ευχή προς όλους να προσέχουμε την υγεία μας και να προσέχουμε και την υγεία των ανθρώπων που αγαπάμε και νοιαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς, αυτό που λέτε. Ακριβώς. Και φυσικά τον εαυτό μας, γιατί λένε ότι καλύτερα από σένα δεν πρόκειται να σε προσέξει κανείς. Να αγαπάμε τους εαυτούς μας. Να αγαπάμε τους εαυτούς μας. Και να προσέχουμε την υγεία μας και τους γύρω μας. Και τους γύρω μας και ειδικά και τους ηλικιωμένους, καθότι και το καλοκαίρι είναι και πιο δύσκολο και για αυτούς και θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά τους γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργούνται ιδιαίτερες συνθήκες. Βεβαίως, πραγματικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Ντούμα, έχουμε σήμερα έτσι μία πλειάδα γιατρών να μας δώσουν, όπως είπατε, το στίγμα αυτού του νέου ομίλου, να μιλήσουμε για τις εξελίξεις, για τις παροχές, για τον νέο εξοπλισμό και πολλά πράγματα που είναι ακριβώς, εξαιρετικά ενδιαφέροντα ακριβώς. Να ακούσουν οι τηλεθεατές μας, καθώς ο νομός Μαγνησίας, ένας μεγάλος νομός, έχει αρκετό πληθυσμό και σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν τι είναι αυτό που προσφέρεται σαν όμιλος στον τομέα της υγείας. Ακριβώς, οι ανάγκες στην υγεία πληθαίνουν, οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι το τι υπάρχει δίπλα μας, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, χωρίς να αναγκαζόμαστε να φεύγουμε σε άλλους νομούς, σε άλλες πόλεις. Ό,τι είναι δίπλα μας και μπορεί να μας βοηθήσει, νομίζω είναι υποφελία όλων. Πριν σας χαιρετήσω, να πω στους τηλεθεατές τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Γιατί οφείλουν να ακούσουν λιγάκι, να ξέρουν, να μείνουν κοντά μας όλη τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα ξεκινήσουμε μετά από εσάς, με τον κύριο Πανάγο, ο οποίος είναι ο
διευθυντής της κλινικής. Ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής. Ναι, και επιστημονικά υπεύθυνος του παθολογικού τμήματος της κλινικής Άναστας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο κύριος Χρήστος Μπασαγιάννης, ο οποίος είναι επιστημονικά υπεύθυνος του παθολογικού τμήματος της κλινικής Αγίου Γεωργίου. Και θα κλείσουμε με την κυρία Γεωργία Αντριοπούλου, η οποία είναι νευρολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του νευρολογικού τμήματος της κλινικής Άναστα. Πολλά σημαντικά πράγματα θα ακούσετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, στη διάρκεια της εκπομπής. Κύριε Ντούμα, να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχετε ένα καλό και δημιουργικό καλοκαίρι και πρώτο ο Θεός με το καλό, με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν θα χαρούμε να δούμε και ό,τι νεότερο έχετε να μας πείτε. Να είστε καλά. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα φροντίδας. Καινοτομούμε γιατί μπορούμε. Μέλλον για όλους. Πανίδης Medical. Επισκεφτείτε μας για την τριχόπτωση. Φεύγοντας, θα μας βγάλετε το καπέλο. Bergman Cord, ο ειδικός επικεφαλής. Ενημερωθείτε στο cord.gr. Η ώρα έφτασε. Η στιγμή να διαλέξεις το μέλλον σου είναι εδώ. Ζήσε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν. Βλέπεις τον κόσμο να ξαναχτίζεται γύρω σου. Μόνο εσύ νιώθεις σε τι θα ξεχωρίσεις, σε τι θα γίνεις καλύτερος από όλους. Αν είσαι δημιουργικός ή πρακτικός, αν είσαι digital ή analog. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μόνο εσύ ξέρεις. Πες Hello Future και μπες στην πιο δυνατή ομάδα που θα σου δείξει τον τρόπο να τα καταφέρει. Κωδικός ΙΕΚ Δήμητρα. Η εταιρεία Κλίμης με έδρα τη Λάρισα εδώ και 2 δεκαετίες προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με μετακομίσεις και μεταφορές, καλύπτοντας ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στη μετακόμιση του σπιτιού σας, τη μεταφορά εμπορευμάτων ή της οικοσκευής, στη συσκευασία και την αποθήκευση του οικιακού ή του επαγγελματικού σας εξοπλισμού. Κάθε μετακόμιση ή μεταφορά αποτελεί και μια διαφορετική περίπτωση. Εμπιστευτείτε τη μετακόμισή σας στην εταιρεία Κλίμης στη Λάρισα και βγείτε κερδισμένοι. Το χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Αθήνας. Τηλέφωνο 2410 619 259. Έχουμε όλοι μας μια αλήθεια. Μια ατέλειωτη δίψα να μεγαλώσουμε. Να νιώσουμε και να ενώσουμε τα κομμάτια μας. Να υπάρξουμε στο σήμερα και στο επόμενο βήμα να βγούμε πιο γρήγορα, πιο σίγουρα. Η ροή. Η ορμή και η ανάγκη να δούμε τι κρύβεται πίσω από εκεί. Να ανακαλύψουμε και να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Εκεί όπου ξεκινά η ζωή. Τόσο μικρή, μα μεγαλώνει. Μπλέκεται και συνυπάρχει. Συνδέεται και γίνεται ένα μεγάλο σύνολο κομμάτι του κόσμου αυτού, αναπόσπαστο. Μεγαλώνουμε. Επεκτείνουμε το όραμά μας με το βλέμμα μας στραμμένο στον άνθρωπο. One Health. Μια υγεία για όλους. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Πανάγο, παθολόγο. Καλησπέρα κύριε Πανάγο.
Καλησπέρα κύριε Στολοπούλου. Ευχαριστώ πολύ που είστε για άλλη μια φορά εδώ μαζί μας να συζητήσουμε. Καθώς ο κύριος Πανάκος, αγαπητοί μας τηλεθεατές, είναι επιστημονικός διευθυντής της κλινικής Άνασα και επιστημονικά υπεύθυνος του παθολογικού τμήματος της κλινικής Άνασα. Κύριε Πανάγο, έχουμε να συζητήσουμε κάποια καινούργια θέματα και μαζί και θα ήθελα να μου πείτε τι ισχύει μετά τη σύμπραξη των δύο κλινικών, της Άνασα και του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή και τη δημιουργία της One Health αναφορικά με την αντιμετώπιση των παθολογικών περιστατικών. Χαίρομαι πάλι που είμαστε μαζί, κύριε Αποστολοπούλου. Έχω μεγάλη χαρά και γιατί ηγούμε αυτού όλου του ιατρικός τουλάχιστον του project αυτού, αλλά περισσότερο χαίρομαι γιατί μπορούμε μαζί σας να μάθει ο απλός πολίτης του Βόλου. Η ενημέρωση είναι το βασικό, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί την κρίσιμη στιγμή ερχόμαστε κάπου σε ένα πρόβλημα μπροστά και πραγματικά δεν ξέρουμε από πού να πιαστούμε. Έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα, για να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας, ότι προσπαθούμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη λύση μέσα από την κλινική μας. Και η συνένωση, αν το θέλετε, και η δημιουργία της One Health είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί συνένωση και τι ωφέλη μπορεί να έχει για μας και για τους άλλους. Καταρχήν, είχα κάποιον ασθενή κάποτε που μου είχε πει ένα σοφό ρητό ότι τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι πριν από εμάς, γιατρέ. Και εγώ δεν θα πω τίποτα καινούριο. Η ισχύς εν τη ενώση. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Συμφωνώ μαζί. Η ισχύς, καταρχήν, είναι προσθετική. Ναι. Έτσι. Για να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έχουμε δύο κτηριακές δομές οι οποίες συνενώνονται, οι οποίες είναι το κτηριακό και είναι και το έμψυχο. Έτσι. Οι κτηριακές δομές καταρχήν άμεσα σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερους χώρους για νοσηλευτική παροχή. Έτσι. Είναι επί δύο στην ουσία τα κρεβάτια των δύο κλινικών. Περισσότερο ιατρικό προσωπικό, πολύ σημαντικό στις μέρες μας, και ιατρικό προσωπικό ποιοτικό, αλλά και ιατρικό προσωπικό το οποίο αφορά πολλές ειδικότητες οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν. Θα πούμε και λίγα παραπάνω πράγματα. Βέβαια, ναι. Νοσηλευτικό επίσης. Μην νομίζετε ότι είναι όλα εύκολα και ρόδινα στο να βρίσκουμε τους κατάλληλους νοσηλευτές, το κατάλληλο παραϊατρικό προσωπικό. Είναι καταστάσεις οι οποίες προβληματίζουν τον κάθε επιχειρηματία ο οποίος έχει μια τέτοιου είδους ενασχόληση. Και βεβαίως και η διοικητική. Αλλά και αν το θέλετε και η μηχανογράφηση που όλο αυτό το εγχείρημα προϋποθέτει, το να έχεις δύο ενωμένες δομές μεταγγίζει μία την φιλοσοφία της και την εμπειρία της στην άλλη. Κανείς δεν περισσεύει λοιπόν. Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή. Η εμπειρία εκατέρωθεν έχει πάρα πολύ σημαντικό. Η Άνασα ως τώρα είναι μία κλινική γενική. Δεν θα μιλήσω μόνο για το παθολογικό, θα πούμε μερικά πραγματάκια παραπάνω, αλλά αφορά οτιδήποτε, δηλαδή τις ειδικότητες της παθολογίας, τις ειδικότητες της χειρουργικής, γενικό χειρουργικό τμήμα, ουρολογικό τμήμα, ορθοπαιδικό τμήμα και όλες οι άλλες ειδικότητες των μικρότερων παθολογικών ειδικοτήτων και τα χειρουργεία που γίνονται σε εμάς, αυτό θα μπορεί να το επωφεληθεί το σύνολο του οργανισμού του One Health. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλαβαίνόμαστε. Μπορεί να υπάρχει ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα στην άλλη κλινική. Θα μπορεί σε εμάς να εξυπηρετηθεί άνετα, διαγνωστικά και θεραπευτικά τυχόν. Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του να έχεις συνεργασία άμεση. Δηλαδή, να είναι ο γιατρός εκεί όποτε τον θες και όταν τον θες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Δηλαδή, η εκατέρωθεν εμπειρία και η εκατέρωθεν παροχή υπηρεσίας, αν συγχωνευτεί, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και δεδομένες είναι οι αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής. Και αυτό έχει να κάνει και, αν το θέλετε, εννοείται, η κρατική δομή υπάρχει στην περιοχή μας, την οποία την αγαπάμε και τη στηρίζουμε, και το λέω πραγματικά, αλλά εννοείται ότι υπάρχουν πολύ αυξημένες ανάγκες. Βέβαια. Δεν μπορεί το νοσοκομείο σε όλα του τα επίπεδα να ανταπεξέλθει. Εμείς είμαστε εδώ για να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση σε ό,τι χρειαστεί ο ασθενής. Και οι ιδιώτες γιατροί αυτό κάνουν. Αλλά σε εμάς θα γίνει λίγο πιο ολοκληρωμένα. Δηλαδή είναι πιο ολοκληρωμένο το πακέτο, αν θέλετε. Άρα λοιπόν η One Health έρχεται στη φάση αυτή να εξυπηρετήσει και τις αυξημένες ανάγκες. Και αν το θέλετε, είναι δύο διαφορετικές δομές. Η μία, να το πούμε, στο Βόλο, στην αστικό ιστό του Βόλου, και η δεύτερη είναι στις Αλικές. Είναι ωραίο κάποιος άνθρωπος, αν θέλει να κάνει κάτι, να το κάνει στην περιοχή του εύκολα, πιο εύκολα. Δεν είμαστε Αθήνα, είμαστε μια μεσαία πόλη. Παράδειγμα, ο κάτοικος των Αλικών ή
των περιοχών που οι αλικές εξυπηρετούν μπορούν να έρθει για μια πρώτη διάγνωση, για ένα διαγνωστικό τεστ, για νοσηλεία. Κάποιον ασθενή τον οποίο θα τον νοσηλεύει είναι πολύ πιο εύκολο για έναν ο οποίος μένει στην περιοχή των αλικών να πάει να δει τον άνθρωπό του. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν στην ουσία είμαστε δύο δομές, αλλά θέλουμε με τον καιρό να πετύχουμε να γίνουμε πραγματικά ένα. Οι δύο έσονται σαν καμία. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια κοινή φιλοσοφία και να έχουμε και μια, ελπίζουμε και ευχόμαστε και μια κοινή πορεία στο μέλλον. Θέλω να μας πείτε έτσι και ποιες είναι οι προοπτικές αυτής της. Οι προοπτικές και τα σχέδια. Και τα σχέδιά σας, ναι. Θα ήθελα έτσι να ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Τα σχέδια είναι ωραία και τα σχέδια καλό είναι να γίνονται, καλύτερο ακόμη είναι να πραγματοποιούνται και τα έχουμε βάλει σε ένα... Αυτό δείχνει η ιστορία, ότι τα πραγματοποιείτε τα σχέδιά σας. Προσπαθούμε, ναι, προσπαθούμε. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει το πρώτο, ας αρχίσουμε από τα άψυχα πάλι, να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα σχέδιο κτηριακής αναδιαμόρφωσης, εννοείται με πολύ πιο σύγχρονες δομές που έχουν να κάνουν το ξενοδοχειακό και έχουν να κάνουν και με το λιπόιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Νέα σχέδια αναδιαμόρφωσης της κάθε κλινικής, γιατί ως τώρα γνωρίζαμε ότι η κλινική του Αγίου Γεωργίου ήταν πιο πολύ τοποθετημένη σε νευρολογικά περιστατικά, τώρα είναι γενική κλινική, θα αναδιαμορφωθεί και λειτουργικά, και εδώ η κλινική μας θα έχει κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις που τις έχουμε στο μυαλό μας, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα συγχώνευσης, αλλά και με την παροχή νέων τμήματων στο κοινό του Βόλου. Άρα λοιπόν, νέο κτηριακό, νέα δομή, αναδιαμορφωμένη δομή. Η λειτουργική εμπειρία, όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με το τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει στον άλλον. Και εμείς, σαν άνασα, μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Εν συντομία να πω ότι η άνασα είναι μια κλινική η οποία αυτή τη στιγμή αφορά την τριπλέτα. Δηλαδή και τη διάγνωση και τη θεραπεία αλλά και την πρόληψη. Πρόσφατα είχαμε, η πρόληψη είναι σημαντικό. Το λέμε πάντα, το βάζουμε λίγο σαν μαϊδανό την πρόληψη, αλλά είναι το σημαντικότερο όλων. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, γιατί δεν υπάρχουν και πάντα πολύ εύκολα αυτιά να ακούσουν, στις ημέρες οι οποίες είναι σημαντικές για μια νόσο, για μια νοσογόνο κατάσταση, να κάνουμε ενέργειες. Προχθές είχαμε την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε σε μέσα μαζική ενημέρωση, σε ραδιόφωνα, σε ηλεκτρονικά, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Αυτό, ευαισθητοποιώντας 10 άτομα, μπορεί να είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό από το να νοσηλεύσει ένα υγειακό κεφαλικό με καλές συνθήκες. Άρα λοιπόν, ένα είναι η πρόληψη στην οποία προσπαθούμε. Δύο είναι η διάγνωση. Διαγνωστικά μπορεί να γίνουν τα πάντα εδώ. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί και άλλη κλινική. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει δύο μαγνητικούς, δύο αξιονικούς, δύο ακτινολογικά μηχανήματα. Το εργαστήριο θα συμπορευτεί, θα υπάρχει και εκεί εργαστήριο, αλλά το κύριο εργαστήριο θα είναι εδώ. Κάπως έτσι θα σκεφτόμαστε. Και βεβαίως πέρα από το μοριακό εργαστήριο, έτσι, το εργαστήριο μοριακής βιολογίας, το οποίο είναι πρακτικά το μοναδικό στη Μαγνησία, πόσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Σημαντικά άλλα τμήματα της κλινικής, ενδοσκοπικό. Μπορεί να τύχει μια γαστροραγία στον Άγιο Γεώργιο, θα έρθει μέσα σε 10 λεπτά, θα ενδοσκοπηθεί σε εμάς. Χειρουργία που χρειάζεται να γίνουν άμεσα. Αντί να πεις, έλα χειρουργία εδώ, δες, δεν έχουμε εδώ να κάνουμε, θα πάμε αλλού, θα γίνουν συνεννοήσεις με το νοσοκομείο. Θα γίνουν πολύ πιο απλοποιημένα τα πράγματα. Και για μας, αλλά κυρίως για το συμφέρον του ασθενούς. Αυτό λοιπόν πέρα από τη νέα δομή, πέρα από από τα νέα σχέδια λειτουργικότητας του καινούριου τμήματος συγχώνευσης, θα έχουμε λοιπόν και αυτή τη λειτουργική εμπειρία. Αν θέλετε, ακόμη και σε άλλες παραμέτρους, οι οποίες δεν είναι γνωστές στον πολύ κόσμο. Παράδειγμα, μηχανοργάνωση. Έτσι. Το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς ένας ασθενής που θα έρθει πρέπει να καταγραφεί, πρέπει να έχει το ιστορικό του, πρέπει να έχει την ουσιλία του, τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Αυτά έχουν να κάνουν και με άλλα πιο, αν θέλετε, τυπικά πράγματα που έχουν να κάνουν με καταγραφή, με ταμεία, με πληρωμές. Όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν τα δύο ένα. Πολύ ωραία. Και όλο αυτό που μας περιγράψατε ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνουμε ότι οι κάτοικοι της Μαγνησίας
θα έχουν ένα έτσι πρόσθετο όφελος στον τομέα υγείας τους για την αντιμετώπιση τους. Ισχύει αυτό, κύριε Πανάγο, πώς το διαπείτε μας? Ναι, νομίζω ότι αυτά που είπα σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η προσπάθειά μας είναι διαρκής και πολυεπίπεδη, αν το θέλετε. Θέλω να πω, όλα παίζουν το ρόλο τους, έτσι. Μπορεί να είναι ένας καλός γιατρός και να μην έχει την κατάλληλη συμπεριφορά, να μην έχει την κατάλληλη υποδομή, η οποία θα τον στηρίξει, την κατάλληλη νοσηλευτική υπηρεσία. Όλα αυτά στον όμιλό μας συνολικά, δηλαδή δεν το βλέπουμε μονοδιάστατα. Μας αρέσει να βελτιωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Εγώ είμαι ιατρικός υπεύθυνος, προσπαθούμε να κρατάμε ψηλά τη σημαία σε αυτό το κομμάτι, συνεργαζόμενοι με γιατρούς που έχουν σαν γνώμονα κύρια την επιστημονικότητα. Επίσης, δεν είμαστε μόνο νοσηλευτική μονάδα, είμαστε μονάδα όπου τρέχουμε μελέτες πολυκεντρικές, όπου έχουμε ενεργό συμμετοχή όλοι πρακτικά οι συμμετέχοντες και συνεργαζόμενοι γιατροί στην εξέλιξη της καθημερινής ιατρικής, εννοούμε καθαρά επιστημονικά. Αυτό είναι το δικό μου. Βεβαίως η οργάνωση, η οποία περνάει και από τα μάτια και τα χέρια ενός παθολόγου και επιστημονικού διευθυντή όλων των άλλων τμήματων, αλλά αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Ένας άλλος δρόμος είναι η νοσηλευτική φροντίδα. Έτσι. Και άρα εκεί κάνουμε προσπάθειες σε όλα αυτά, συνεχούς εξέλιξης, συνεχούς αναδιαμόρφωσης, προς το καλύτερο πάντα. Και αν τα θέλετε και τα λειτουργικά, δηλαδή τα λειτουργικά κτηριακά, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, να έχουμε ένα όμορφο περιβάλλον, να είναι λειτουργικό το περιβάλλον, να είναι φιλικό το περιβάλλον και να δίνουμε συνολικά τις λύσεις αυτές. Ο αγώνας είναι μεγάλος, έτσι, δεν είναι εύκολος δρόμος, πιστέψτε με. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα χρειάζεται να κάνεις υποχωρήσεις που μπορείς να κάνεις, αλλά ο στόχος μας είναι πάντα ψηλός, γιατί προσπαθούμε να είμαστε άριστοι για να είμαστε τουλάχιστον πολύ καλοί. Νομίζω ότι ο αγώνας σας δικαιώνεται, καθώς από μια έρευνα που κάναμε βλέπουμε ότι ο κόσμος της Μαγνησίας έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το εγχείρημα και είναι πολύ κοντά σας, οπότε νομίζω ότι έτσι οι κόποι σας ανταμείβονται σε σημαντικό βαθμό, κύριε Πανάγο. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ακούσουμε από εσάς, κύριε Αποστολοπούλου, που είστε και άνθρωπος πέρα από τον μέσον αλλά και της αγοράς γενικότερα και μας χαροποιεί πολύ πολύ πολύ. Και εγώ από τη μεριά μου υπόσχομαι ότι δεν θα παραμείνουμε ποτέ σταθεροί, θα αλλάζουμε συνέχεια, θα προχωράμε συνέχεια. Αυτή είναι η προσωπική μου στάση ζωής. Και αυτή είναι και η φιλοσοφία που προσπαθώ και είμαι τυχερός και ευγνώμων ότι που έχω συναντήσει στη δουλειά αυτή ανθρώπους στα άλλα μετερίζια, διοικητικό, επενδυτικό, νοσηλευτικό, ακόμη και αν θέλετε και στον τρόπο προβολής της εικόνας, με ανθρώπους που έχουν την ίδια λογική. Εγώ θα πω, κύριε Πανάγο, ότι όπως είπατε και εσείς πριν, ότι είμαι στην αγορά σχεδόν 10 χρόνια στον χώρο της υγείας και της παρουσίασης θεμάτων υγείας και δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία 2 χρόνια πάντα εκπλήσωμαι ευχάριστα από την εξέλιξη της ιατρικής σε όλους τους τομείς και είναι νομίζω αλματώδη η εξέλιξη και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς τους επιστήμονες που προσφέρετε το μέγιστο σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Πανάγο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Χρειάζεται και αυτό. Και η ξεκούραση είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί μας τηλεθεατές, και συνεχίζουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα φροντίδας. Καινοτομούμε γιατί μπορούμε. Μέλλον για όλους.
Πανίδης Medical. Επιπλά όπως τα έχεις ονειρευτεί. Σας περιμένουν στην ιστοσελίδα μας. New Cabico. υγειανέχετε.gr για την υγεία σας. υγειανέχετε.gr ό,τι θέλετε για την υγεία σας. υγειανέχετε.gr. Στορισμένος. Ήδη υγιεινής πλακάκια. Από το 1968 υλοποιούμε περίτεχνες κατασκευές που αναβαθμίζουν κάθε χώρο. Μελετάμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Σχεδιάζουμε και σας παρουσιάζουμε το μπάνιο που επιθυμείτε πριν κατασκευαστεί. Στορισμένος. Πλακάκια για μπάνιο, δάπεδο, εξωτερικούς χώρους, πισίνες, επαγγελματικούς χώρους. Από τις πιο επώνυμες και ποιοτικές εταιρείες του χώρου. Στορισμένος. 55 χρόνια. Τα καλύτερα του κόσμου. Στις καλύτερες τιμές. Έχουμε όλοι μας μια αλήθεια, μια ατέλειωτη δίψα να μεγαλώσουμε, να νιώσουμε και να ενώσουμε τα κομμάτια μας. Να υπάρξουμε στο σήμερα και στο επόμενο βήμα να βγούμε πιο γρήγορα, πιο σίγουρα. Η ροή, η ορμή και η ανάγκη να δούμε τι κρύβεται πίσω από εκεί. Να ανακαλύψουμε και να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Εκεί όπου ξεκινά η ζωή, τόσο μικρή, μα μεγαλώνει, μπλέκεται και συνυπάρχει. Συνδέεται και γίνεται ένα μεγάλο σύνολο κομμάτι του κόσμου αυτού, αναπόσπαστο. Μεγαλώνουμε. Επεκτείνουμε το όραμά μας με το βλέμμα μας στραμμένο στον άνθρωπο. One Health. Μια υγεία για όλους. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Συνεχίζουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Μπασαγιάννη, παθολόγο, επιστημονικά υπεύθυνο του παθολογικού τμήματος της Κλινικής Αγίου Γεωργίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Παστολοπούλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που δίνετε μέσω της εκπομπής στους τηλεθεατές μας να παρουσιάσουμε ουσιαστικά τι παρουσιάζει, τι προσφέρει η Κλινική του Αγίου Γεωργίου. Και περισσότερο η σύμπραξη με την Κλινική Άνεσα στα πλαίσια της δημιουργίας του ομίλου One Health. Ενός ομίλου που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που έλειπε από την πόλη του Βόλου και όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος. Μια δημιουργία μιας δομής υγείας στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα με εξέχον επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με άρρωστες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που δημιουργούν σε κάθε νοσηλευόμενο και επισκέπτη ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς στις ιατρικές ανάγκες που παρουσιάζει. Σε προηγούμενες εκπομπές, κύριε Μπασαγιάννη, είχαμε ανακοινώσει αυτή την σύμπραξη και από την Κλινική Άνεσα έχουμε δει πάρα πολλές υπηρεσίες, έχουμε δει τον εξοπλισμό της, έχουμε δει τις ξενοδοχειακές της εγκαταστάσεις. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είχαμε αναφέρει τη σύμπραξη αυτή και είχαμε δεσμευτεί το ότι θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσουμε και για τον Άγιο Γεώργιο πια, σαν όμιλος One Health, λοιπόν. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Μπασαγιάννη, τι έχει αλλάξει τώρα στην Κλινική του Αγίου Γεωργίου και τι έχει νέο να δείξει στην παθολογία. Κοιτάξτε, κύριε Αποστολοπούλου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κατά την γνώμη η παθολογία θεωρείται η κορονίδα των ειδικοτήτων, γιατί
στην εφαρμογή των ιατρικών γνώσεων πρέπει να ο παθολόγος να σκεφτεί, να παρουσιάζει μια ευρεία, μια εις βάθος και κυρίως μια επικαιροποιημένη γνώση όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων. Η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης αλλά κυρίως της θεραπείας αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα της ιατρικής ομάδας στην κλινική μας, το πρωταρχικό στοίχημα. Και σε αυτή την κατεύθυνση εγγυόμαστε για δύο βασικές παραμέτρους. Πρώτον, για την ύπαρξη ενός άρτια καταρτισμένου και με πολλές εξειδικεύσεις ιατρικού προσωπικού. Δεύτερον, την ύπαρξη σύγχρονων μηχανημάτων υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας, κάτι που είναι πολύ βασικό, που μας βοηθάει πάρα πολύ στη διάγνωση. Αυτό σε συνδυασμό με την στελέχωση από ένα άξιο και το άγρυπνο μάτι ενός άξιου και σύγχρονα εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, δημιουργεί κάθε χέγγιο ασφάλειας, ανθρωπιάς και σιγουριάς για τον ενδιαφερόμενο. Τι παρουσιάζει πλέον η κλινική μας, τι έχουμε να παρουσιάσουμε στην παθολογία? Την λειτουργία σε επίπεδο εξωτερικών ιατρίων ενός καθημερινού παθολογικού ιατρίου. Θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να προσέρχεται είτε στα πλαίσια ενός προγραμματισμένου ελέγχου, είτε στα πλαίσια ελέγχου για κάποια συμπτώματα που παρουσιάζει. Και σαν επίγον περιστατικό, δηλαδή θα μπορείτε βεβαίως, να αντιμετωπίσετε βεβαίως, κάποιον βεβαίως, ασθενή. Βεβαίως. Θα αντιμετωπίζετε και επίγοντα αυτό περιστατικά. Αυτό πρέπει να ακουστεί, νομίζω, πολύ βεβαίως, σημαντικό, βεβαίως. Γιατί και οι δημόσιες δομές είναι λίγο δυσκίνητες σε αυτό το τομέα. Έχετε ανακαλύψει ένα πολύ βασικό κενό στην περιοχή μας. Είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα ταυτόχρονης διενέργειας είτε αιματολογικών εξετάσεων, είτε περίχων, ακτινογραφιών, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί. Και πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονίσουμε και την αρρωγή από τις υπόλοιπες ειδικότητες της κλινικής μας. Ναι. Έχουμε προχωρήσει στα πλαίσια αυτού του εξωτερικού ιατρίου, στο οποίο μπορούν να παρακολουθούνται και επίγοντα περιστατικά και χρόνια περιστατικά, διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδημία, ρευματοπάθειες, αναπνευστικά νοσήματα, επειδή θεωρούμε ότι κάθε περίπτωση ασθενούς αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα και ως ξεχωριστή προσωπικότητα. Έχουμε προχωρήσει πλέον και αναπτύξαμε πιο πολύ την παρακολούθηση με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Δημιουργούμε πλέον ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε περιστατικό που έρχεται και παρακολουθείται στα εξωτερικά ιατρία. Αυτό τι πλεονέκτημα έχει? Θα δίνεται η δυνατότητα να καταχωρούνται εκεί πέρα όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, τα φάρμακα που παίρνει και να σχεδιάζεται όλο το πλάνο νοσηλείας. Να σας διακόψω λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μόλις είπατε. Γιατί ο ψηφιακός φάκελος, από ό,τι ξέρω εγώ μέχρι στιγμής και θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε, είναι ένας φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του ασθενούς, τα χρόνια νοσήματα που μπορεί να έχει, τις επισκέψεις σε κάθε ιατρείο, την αγωγή του, ακριβώς, έτσι. Και αυτό μπορούν να το δουν όλες οι ειδικότητες ιατρών που εμπλέκονται απλά μπαίνοντας στο φάκελο. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Να πάμε να το δούμε λίγο αυτό το φάκελο ένα λεπτό, πώς γίνεται. Βεβαίως. Ουσιαστικά, ο ψηφιακός ιατρικός φάκελος έχει σαν στόχο την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα τυχαίο παράδειγμα που έχουμε φτιάξει για να μπορούμε να προσαρμόσουμε τα αρχεία που θα μπαίνουν στον ιατρικό φάκελο, στον ψηφιακό ιατρικό φάκελο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τις διάφορες διαγνώσεις του ασθενούς και τους θεράποντες και συνθεράποντες που τους παρακολουθούν. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε κάποιο ιστορικό της κατάστασης της υγείας τους, σύνοδα νοσήματα, αλλεργίες που μπορεί να έχει, λοιμώξεις, λοιπά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα ο θεράπων ή συνθεράπων να έχει ψηφιακά όλα τα αρχεία, ανά πάσα στιγμή να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε αυτά, να έχει συγκεντρωμένη εικόνα της κατάστασης του κάθε ασθενούς. Εδώ πέρα μπορούμε, όπως βλέπετε, βλέπουν τη φαρμακευτική αγωγή η οποία ακολουθεί ο κάθε ασθενής, τις αντιβιώσεις. Στην νοσηλεία υπάρχουν τα διάφορα αναλώσιμα που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί, οι εξετάσεις που κάνει και τα αποτελέσματά τους, οι θεραπείες που ακολουθούν, οι επεμβάσεις που μπορεί να έχουν κάνει, καθώς και λοιπά έγγραφα που μπορεί να συνοδεύουν τις εκάστοτε νοσηλείες.
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, όπως είπαμε, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν άμεσα και εύκολα από οπουδήποτε και αν βρίσκονται τα αποτελέσματα είτε των εργαστηριακών είτε των απεικονιστικών εξετάσεων, καθότι καταχωρούνται όλα μέσα στον ιατρικό φάκελο της νοσηλείας του ασθενούς. Μπορούν να συγκρίνουν αποτελέσματα παλιότερων εξετάσεων με αποτελέσματα από πιο πρόσφατες και έτσι να έχουν μια πιο συνολική εικόνα της κατάστασης των ασθενών. Μπορούν να διατηρούν ιατρικό αρχείο ηλεκτρονικά πια και να μην χρειάζεται σιγά σιγά να καταργείται το φυσικό αρχείο. Και τέλος μπορούν να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις της κατάστασης υγείας του εκάστοτε ασθενούς. Πραγματικά είδαμε πόσο εύκολα λειτουργεί ένας ψηφιακός φάκελος. Είδατε πόσο απλό είναι, πόσο απλό και πόσο χρήσιμο στην πράξη και πόσο πρακτικό. Ξεφεύγουμε πλέον από τη λογική του χαρτιού και καταφεύγουμε στη λογική της ασφάλειας στην καταχώρηση πληροφοριών, πάντα με τη βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας. Θα μπορέσω να σας πω σε αυτό το σημείο κάτι. Δηλαδή, βλέποντας όλο αυτό και το σκεπτόμουν, λέγοντας ότι έρχεται ένας ασθενής και θέλετε να δείτε το ιστορικό του και θα πρέπει, αν δεν υπήρχε αυτός ο ψηφιακός φάκελος, να μπαίνετε σε μια διαδικασία γραφειοκρατίας, να ψάξετε να δείτε το φάκελο, σε ποιο σημείο είναι, που είναι αρχιοθετημένος, οπότε χάνεται πολύτιμος χρόνος για τον ίδιο τον ασθενή. Και για τον γιατρό, για όλες τις ειδικότητες. Ναι. Γιατί κάθε σημείωση, κάθε τι που θέλουμε να σημειώσουμε σε κάθε διαφορετική επίσκεψη καταχωρείται αυτόματα στον ηλεκτρονικό φάκελο. Πολύ ωραία. Έχουμε δημιουργήσει μονάδα λοιμόξεων. Ένα ειδικό τμήμα στο οποίο θα νοσηλεύονται τέτοια περιστατικά, ακόμα και ασθενείς θετικοί στον COVID-19, με τις κατάλληλες υποδομές, με κατάλληλα στελεχωμένο νοσηλευτικό προσωπικό και πάντα σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες. Έχουμε δημιουργήσει κάποιο θάλαμο βραχίας νοσηλείας. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπορεί να έρθετε κάποιος ενδιαφερόμενος που η νοσηλεία του θα έχει ανάγκη νοσηλείας κάποιων ωρών ή το πολύ μιας ημέρας, να χορηγήσουμε παραδείγματος χάρη σύνδελο, να ανακουφίσουμε κάποια εισπνεώμενα, να γίνει κάποια μετάγγιση και ούτω καθεξής. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν και έχουμε κάνει ένα ακόμα βήμα στο θέμα της ψηφιακής ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας αυτό το τάμπλετ, τη βοήθεια της τεχνολογίας, ακόμα και στην ιατρική επίσκεψη. Στους νοσηλευόμενους καταχωρούμε τα ίδια δεδομένα, τη φαρμακευτική αγωγή, την νοσηλευτική λογοδοσία, τις οδηγίες σε ένα τάμπλετ. Το χρησιμοποιούμε, το έχουμε στη διάρκεια της επίσκεψης και πάνω σε αυτό καταχωρούνται νέες οδηγίες ή αλλαγές και τροποποιήσεις στην φαρμακευτική αγωγή. Γενικά, όπως πιστεύω καταλαβαίνουμε όλοι, έχουμε προχωρήσει περισσότερο στο θέμα της ψηφιακής ανάπτυξης και του εξυγχρονισμού των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στην κλινική μας. Η κλινική Άγιος Γεώργιος, κύριε Μπασαγιάννη, είναι μια κλινική τρίτης ηλικίας όπως την ξέραμε? Λοιπόν, ευθύς εξ αρχής θα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να έρθει στην κλινική και να εξεταστεί ή αν προκύψει ανάγκη να νοσηλευτεί κάθε συμπολίτης μας και όχι μόνο από την ηλικία των 15 χρονών και πάνω. Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα όμως, δύο στοιχεία πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι το ξέρουμε, ότι η κλινική του Αγίου Γεωργίου υπήρξε για σχεδόν 43 χρόνια η πιο γνωστή νευρολογική κλινική στην περιοχή μας, νοσηλεύοντας πάνω από 20.000 ασθενείς. Έχουν εκπονηθεί πρωτόκολλα από τον κύριο Γάτο, διαγνωστικά και θεραπευτικά, κυρίως ό,τι αφορά την πρώιμη διάγνωση της νόσου Αλσχάιμερ, ακόμα και 10 χρόνια πριν την έναρξη των συμπτωμάτων, πάρα πολύ σημαντικό. Και θεραπευτικά πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν βοήθησαν πάρα πολύ και στην νοσηλεία και στη θεραπεία τέτοιων ασθενών, ανακουφίζοντας πάρα πολλές ταλαιπωρημένες οικογένειες. Εμείς τι ερχόμαστε να κάνουμε τώρα? Ερχόμαστε να παντρέψουμε αυτή την παράδοση, αυτή την ιατρική παράδοση και κληρονομιά με το πνεύμα της σύγχρονης παθολογίας, δημιουργώντας έτσι μια καινούργια σύγχρονη στα πλαίσια του αιώνα μας παθολογική νευρολογική κλινική, με την αρρωγή ειδικοτήτων όπως οι νευρολόγοι, όπως οι καρδιολόγοι, οι γαστρεντερολόγοι ή οι πνευμονολόγοι. Σίγουρα η γυριατρική αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την σύγχρονη κλινική παθολογία, γιατί τόσο τα θεραπευτικά δεδομένα, κυρίως τα θεραπευτικά δεδομένα, όσο και η διαγνωστική προσέγγιση, τα διαγνωστικά πρωτόκολλα διαφέρουν πάρα πολύ στους ηλικιωμένους. Ωστόσο, το ξανατονίζω, είναι μια κλινική που δημιουργείται με ασφάλεια, που δημιουργούνται με ασφάλεια οι προϋποθέσεις κάποιος από την ηλικία των 15 χρονών να έρθει, με στόχο να φτάσει με ασφάλεια τα 95. Μάλιστα.
Αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι έχετε εντάξει και νέες υπηρεσίες έτσι, μέσα στην κλινική αυτή και που και αναπτύσσετε και παροχές υγείας περισσότερες, έτσι. Σίγουρα. Τόνισα ήδη αυτή την ψηφιακή ανάπτυξη στην κλινική μας με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου στα εξωτερικά ιατρία, με τη δημιουργία του τάμπλετ, τη χρήση του τάμπλετ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Τι προχωρούμε στο εξωτερικό μας παθολογικό ιατρείο, ειδικά στους πάσχοντες από διαβήτη, παρουσιάζουμε πλέον δύο καινοτόμες δράσεις. Πρώτον, την δυνατότητα εξέτασης του διαβητικού ποδιού. Το διαβητικό πόδι είναι μια πολύ επικίνδυνη, πολύ οδυνηρή μάστιγα των ασθενών με διαβήτη, που πολλές φορές διαλάθη και της ιατρικής προσοχής και της προσοχής από τον ίδιο τον ασθενή. Ναι. Εκτός αυτού, προχωρούμε και πάλι στην δυνατότητα να παρακολουθεί ο γιατρός τον διαβητικό ασθενή με τη βοήθεια της τεχνολογίας και να βλέπει τις τιμές του ζαχάρου των μετρήσεων που κάνει, είτε με mail, είτε με Viber, είτε ακόμα και με τη συνένεση πάντα του ασθενούς με τη χρήση κάποιου αισθητήρα. Τι παρέχει αυτή τη δυνατότητα? Θα μπορεί ο γιατρός σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου να βλέπει όλες τις τιμές ζαχάρου που καταγράφει ο ασθενής, χωρίς καν ο ασθενής να μετράει το ζάχαρό του. Αυτό είναι πολύ επαναστατικό που μας λέτε τώρα, έτσι. Έτσι. Είναι σύγχρονο και σκοπός είναι στα πλαίσια αυτού του ομίλου να μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε και τέτοιες δυνατότητες στην κλινική μας. Θα δημιουργήσουμε κάποιο ιατρείο μεταβολισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να έρχεται και με τη βοήθεια ενός σύγχρονου μηχανήματος ειδικού να μετράμε μεταβολικές παραμέτρους, το βασικό του μεταβολισμό, το ποσοστό νερό που έχει το σώμα του, και με τη βοήθεια πλέον κλινικού διαιτολόγου να προχωρούμε και στην παροχή χρήσιμων οδηγών σε ό,τι αφορά τη διατροφή του. Τέτοιες οδηγίες, βέβαια χρήσιμες, ακόμα και με τη χρήση του μηχανήματος, θα μπορούμε να δίνουμε και στους ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη, από υπέρταση, από σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ανεμίες κτλ. Και τέλος, κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες να δημιουργήσουμε μια μονάδα αυξημένης φροντίδας για την νοσηλεία και την 24ωρη παρακολούθηση ιατρική και νοσηλευτική πιο βαρέων και σύγχρονων και βαρέων περιστατικών. Αναφερθήκατε στην, να το πω έτσι και μάστιγα λίγο, του αιώνα μας, το διαβήτη, και αναφερθήκατε και στο κέντρο αυτό το μεταβολισμού που μας αναφέρατε, και επίσης η παχυσαρκία μαστίζει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά εξαιρετικά ωφέλιμη όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε και θα βοηθήσει, γιατί οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα, με μια παχυσαρκία και με μη ρυθμισμένη διατροφή, σίγουρα επιβαρύνει την υγεία του ακόμη περισσότερο. Ευελπιστούμε και ερχόμαστε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο βασικό κενό στους ασθενείς αυτούς. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ενδιαφέρει τους πάντες. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έχετε επισκέψεις και από άλλα σημεία της Θεσσαλίας και όχι μόνο από τον νομό Μαγνησίας. Το ίδιο ευελπιστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σίγουρο, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, είναι σίγουρο. Τι άλλο αλλάζει με τη δημιουργία του ομίλου One Health και τη σύμπραξη με την ΑΝΑΣΑ για το παθολογικό τμήμα της κλινικής αγκυρίας? Κοιτάξτε, όπως ήδη τονίστηκε, η σύμπραξη αυτή είναι κατά τη γνώμη αυτό που έλειπε από την περιοχή μας. Δημιουργείται μια δομή υγείας με τα σύγχρονα πρότυπα, κάτω από αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, με άριστο εκπαιδευμένο προσωπικό νοσηλευτικό, με ψηλά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό και με άριστες υποδομές και συνθήκες νοσηλείας που δημιουργούν κάθε αίσθημα και ανθρωπιάς αλλά και ασφάλειας. Τι πρακτικά αλλάζει στην κλινική μας? Δημιουργείται πλέον ένα κοινό μικροβιολογικό εργαστήριο, πάρα πολύ βασικό, και πρέπει να τονίσω κάτι σε αυτό το σημείο, ότι είναι το πρώτο εργαστήριο στην περιοχή μας το οποίο έχει καταφέρει να εντάξει τις νέες φυσιολογικές τιμές, τα νέα όρια των τιμών, λύνοντας μάλλον κάποια ασαφή σημεία σε ό,τι αφορά το πώς ο καθένας αξιολογεί τις φυσιολογικές τιμές. Παραδείγματος χάρη, για κάποιον ηλικιωμένο δεν πρέπει να κοιτάμε την τιμή της κρεατινίνης για να βλέπουμε αν είναι φυσιολογική. Πρέπει να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τύπος με τον οποίο βλέπουμε αν η νεφρική του λειτουργία είναι φυσιολογική ή όχι. Είναι πολύ βασική η δυνατότητα που παρέχεται με τη σύμπραξη με την κλινική ΑΝΑΣΑ για την άμεση διενέργεια αξονικών ή μαγνητικών τομογραφιών. Είναι πάρα πολύ βασικό και έχει χρειαστεί, ήδη και το είδαμε στην πράξη πώς λειτουργήσε,
ότι έχουμε την άμεση δυνατότητα διενέργειας χειρουργικής εκτίμησης, ακόμα και χειρουργικής επέμβασης. Έχουμε στείλει περιστατικό που χειρουργήθηκε αυθημερών από την κλινική μας. Και είναι πολύ βασικό το ότι έχουμε και τα ασθενοφόρα που έχουμε όλο το 24ωρο. Έχουμε τη δυνατότητα παροχής κατοίκων νοσηλείας, εννοείται, και μολυψιών. Και ήθελα να τονίσω και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό είναι το άγρυπνο μάτι της κλινικής μας και των δύο κλινικών, ότι πολύ σημαντική είναι η κοινή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Πρόσφατα έγινε εκπαίδευση στη χρήση τεχνητού πινιωτή, στην τεχνητή αναπνοή, στις λοιμώξεις. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και σε εμάς τους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο και στους νοσηλευόμενους. Κύριε Μπασαγιάννη, εγώ ξέρετε τι έχω αντιληφθεί με τη συζήτηση που κάναμε και τα όσα άκουσα από εσάς. Ότι αυτή η σύμπραξη έχει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, τη πολύ μεγάλη ωφέλεια στους κατοίκους του νομού Μαγνησίας. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, αλλά επειδή είστε στο νομό Μαγνησίας και γι' αυτό τον αναφέρω τον νομό σας, ότι πλέον όλοι οι άνθρωποι, οτιδήποτε χρειαστούν στον τομέα της υγείας τους, είστε σε θέση να μπορέσετε να τους εξυπηρετήσετε και με σαφή διάγνωση και αντιμετώπιση, και δεν θα χρειαστεί να μεταναστεύσουν σε εισαγωγικά σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι ο στόχος μας και το μέλημά μας, το στοίχημα που έχουμε. Έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε, αλλά κινούμαστε, πιστεύω, προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Μπασαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ θα πολύ. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να δεσμευτείτε να μας φιλοξενήσετε στις καινούργιες εγκαταστάσεις σας από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Και να δούμε και εκεί τι συμβαίνει και πώς έχετε διαμορφώσει το χώρο σας. Με χαρά μας. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας τηλεθεατές, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την επόμενη καλεσμένη μας. Σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προϊόντα φροντίδας. Καινοτομούμε γιατί μπορούμε. Μέλλον για όλους. Πανίδης Medical. Προσφέρουμε λύσεις σε θέματα ενέργειας. Επισκεφτείτε μας. Και να ενώσουμε τα κομμάτια μας. Να υπάρξουμε στο σήμερα και στο επόμενο βήμα να βγούμε πιο γρήγορα, πιο σίγουρα. Η ροή
η ορμή και η ανάγκη να δούμε τι κρύβεται πίσω από εκεί. Να ανακαλύψουμε και να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Εκεί όπου ξεκινά η ζωή, τόσο μικρή, μα μεγαλώνει, μπλέκεται και συνυπάρχει, συνδέεται και γίνεται ένα μεγάλο σύνολο κομμάτι του κόσμου αυτού, αναπόσπαστο. Μεγαλώνουμε. Επεκτείνουμε το όραμά μας με το βλέμμα μας στραμμένο στον άνθρωπο. One Health. Μια υγεία για όλους. Επιστρέψαμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Γεωργία Ανδριοπούλου, νευρολόγο. Καλησπέρα, κυρία Ανδριοπούλου. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ, καθώς είστε εδώ σήμερα με την ειδικότητα της επιστημονικά υπεύθυνης του νευρολογικού τμήματος της Κλινικής Άνασα, ένα πολύ σημαντικό τμήμα, θα ήθελα να πω, καθώς είναι πάρα πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι νευρολογικής φύσεως. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι δυνατότητες του νέου ομίλου της One Health στις κλινικές Άνασα και Άγιος Γεώργιος αναφορικά με την ανίχνευση και διάγνωση ασθενών με νευρολογικά προβλήματα. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε μια πολύ εύκολη πρόσβαση των ασθενών με την έννοια ότι υπάρχει μια καθημερινή παρουσία του γιατρού, των γιατρών μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, μια ομάδα γιατρών για να κάνουμε μια πρωινή επίσκεψη είτε επί κλίνης είτε επί τράπεζας για να δούμε τι περιστατικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε από αυτά που ήδη νοσηλεύονται. Αν υπάρξει μια επιπλοκή που να μπορεί να χρειαστεί μια νευρολογική εκτίμηση ή διερεύνηση περαιτέρω. Βρισκόμαστε κάθε πρωί εδώ. Προτιμούμε βέβαια να είναι μια οργάνωση, με μια οργάνωση να δούμε ένα καινούριο περιστατικό που θα προκύψει, έτσι ώστε να μην υπάρχει το άγχος από τον ασθενή κατά πόσο γρήγορα μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν γιατρό. Πιστεύω ότι σε αυτό τα πάμε πολύ καλά. Οπότε, καταρχήν δεχόμαστε τον ασθενή και προσπαθούμε με ένα κατάλληλο ιστορικό να καταλάβουμε εάν το πρόβλημα όντως εμπίπτει στην νευρολογική διερεύνηση και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εάν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διεκπεραιωθεί ως τακτικό ιατρείο, δίνουμε μια σειρά εξετάσεων. Αν είναι κάτι που χρειάζεται νοσηλεία, προτείνουμε και με τη συγκατάθεση του ασθενούς μπορούμε να το νοσηλέψουμε. Τώρα, όπως γνωρίζετε, η νευρολογία δυστυχώς ή ευτυχώς αφορά ένα πολύ μεγάλο γκάμα, μια πολύ μεγάλη γκάμα κλινικών περιστατικών. Πραγματικά. Αχρίαστη να είμαστε, αλλά πιστεύω ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο διεκπεραιωτικοί και to the point ώστε να βοηθήσουμε τον ασθενή ή τουλάχιστον να την κατευθύνουμε σε μια πιο κατάλληλη τριτοβάθμια πλέον δομή. Αναφερθήκατε έτσι στις υποδομές λίγο το πώς αντιμετωπίζετε τους ασθενείς. Όταν οι ασθενείς θα χρειαστούν διαγνωστικές μεθόδους, είσαστε σε θέση να αντιμετωπίσετε κάθε περιστατικό? Ποιος είναι ο ιατροτεχνικός εξοπλισμός? Ναι, να σας απαντήσω. Τη μεγαλύτερη πλειονότητα των περιστατικών έχουμε τη δυνατότητα να την διερευνήσουμε καταρχάς, διότι έχουμε την τύχη και το πλεονέκτημα να διαθέτουμε οργανωμένο απεικονιστικό τμήμα με αξονική και με μαγνητική, η οποία μπορεί να μας δώσει όχι μόνο απεικόνιση του κεντρικού νευρικού, αλλά και απεικόνιση των αγγείων, είτε του εγκεφάλου, είτε του τραχύλου, είτε τέλος πάντων όπου νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε να έχουμε πρόσβαση. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα και το κάνει μεγαλύτερο ακόμα το γεγονός ότι έχουμε πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε την εξέταση παράλληλα ή κατόπιν την εκτίμηση που θα την κάνει ο ακτινοδιαγνώστης, έτσι ώστε να βλέπουν περισσότερα μάτια την ίδια εξέταση και να λειτουργούμε ταχύτερα σε περιπτώσεις που το περιστατικό θεωρείται περισσότερο επίγον. Βέβαια. Μετά έχουμε τα
τα κλασικά και τα δεδομένα, το εργαστήριο που μπορούμε να κάνουμε μικροβιολογικές εξετάσεις. Και το πιο καινούργιο είναι ότι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σε μεγάλο βαθμό και μοριακό έλεγχο για να διερευνήσουμε κάποιες καταστάσεις στην νευρολογία, οι οποίες μπορεί να χρειάζονται πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις. Νομίζω ότι πραγματικά στην νευρολογία υπάρχουν και πολλές ασθένειες αυτοάνωσες, ναι. Έτσι, οι οποίες και δύσκολα διαγνώσκονται και δύσκολα μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Άρα θεωρώ το ότι είναι πολύ μεγάλο το έργο που παράγεται. Προσπαθούμε. Ναι, καθώς με την εξέλιξη της ιατρικής εμφανίστηκαν, θα πω σε εισαγωγικά, και όλα αυτά, όχι τώρα, ενώ τα τελευταία σχετικά χρόνια, που δεν ακούγαμε παλαιότερα, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι τους γονείς μου ποτέ να είχα ακούσει τη λέξη αυτοάνωσα νοσήματα. Άρα πραγματικά η εξέλιξη είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο τομέας σας επιδέχεται ακόμη περισσότερες εξελίξεις. Έχετε δίκιο. Ναι. Έτσι είναι. Και πραγματικά αντιμετωπίζεται, νομίζω, πάρα πολλά περιστατικά και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι οι επιστήμονες είναι και καταρτισμένοι σωστά, αλλά και οι απεικονιστικές εξετάσεις που θα χρειαστεί να κάνουμε, έχοντας αντιμετωπίζοντας κάποιο νευρολογικό πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι θα το αντιμετωπίσουμε και σωστά. Γιατί κανείς μας δεν θέλει να χάσει την κινητικότητά του, το μυαλό του, καταλαβαίνετε τι είναι. Ναι, αυτός είναι και ο στόχος του ιατρού γενικότερα, δηλαδή να μπορέσει να διαγνώσει κατά το δυνατόν ακριβέστερα το πρόβλημα και να προτείνει με την σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, γιατί πλέον αυτό αποτελεί αξιωματική κατάσταση στην ιατρική, ότι χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση και τη συνεπιλογή του ασθενούς στις θεραπευτικές προτάσεις που θα του κάνει ο γιατρός. Άρα έχετε αρκετά όπλα, έτσι, στην διάθεσή σας, πιστεύω, έτσι. Ναι. Και ευελπιστούμε να έχουμε περισσότερα αργότερα. Ναι. Κυρία Ανδριοπούλου, επειδή φτάνουμε στο τέλος της τηλεοπτικής μας σεζόν, θέλαμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για την ύπαρξη του τμήματος αυτού και στην Κλινική Άνασα, αλλά και στην Κλινική Άγιος Γεώργιος, δηλαδή σε αυτήν τη νέα δομή που υπάρχει στον νομό Μαγνησίας, One Health, ότι μπορείτε να παρέχετε ένα πλήρη νευρολογικό έλεγχο, διάγνωση, αντιμετώπιση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, όπου εκεί θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά και θα διερευνήσουμε πολύ περισσότερα νοσήματα και πώς τα αντιμετωπίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας τηλεθεατές, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Μπορείτε να βλέπετε όλα τα βίντεο μας σε επανάληψη στη σελίδα μας στο Facebook και στο κανάλι μας στο YouTube. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.